Θα παραμείνουμε στο θέμα του κορονοϊού και θα συνδεθούμε με το Ρέθυμνο για να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Χρήστο Λιονί. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Βασκαλάκη, εσάς και τους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με ένα σύντομο σχόλιο. Αν ως επιστήμονας, ως γιατρός, νιώθετε έναν προβληματισμό για το γεγονός ότι την τελευταία εβδομάδα έχουμε 237 επιπλέον κρούσματα στη χώρα μας. Γνωρίζω ότι είστε ένας άνθρωπος που πάντοτε είστε πολύ προσεκτικός στις δημόσιες τοποθετήσεις, όμως εδώ μιλάμε για ένα συγκεκριμένο αριθμό κρούσματων που είναι σημείο αναφοράς ελέγχων 5 ημερών. Ναι, κύριε Δασκαλάκη, είναι αλήθεια ότι ανησυχώ από αυτή την αύξηση. Ο καθένας μας ανησυχεί όταν διαβάζει την αύξηση των προσώπων που προσβάλλονται από τον κορονοϊό. Περισσότερο όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω, ανησυχώ με τη γλώσσα, με τον τρόπο που μιλάμε με τους ανθρώπους. Άκουγα προηγουμένως και αναφορές και συνεντεύξεις από συναδέλφους σε εθνικά κανάλια. Άκουσα τους συναδέλφους μου να λένε η χαλαρότητα των μέτρων. Και εγώ ρωτάω, περιμένουμε τίποτα διαφορετικό από την χαλαρότητα? Περιμένουμε τη συμπεριφορά του κόσμου με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί τους να είναι διαφορετικός? Περιμένουμε κάτι διαφορετικό, δηλαδή όταν το μήνυμά μας πολύ συχνά είναι φοβικό και συγχρόνως απομακρύνει ή αναγκάζει τους πολίτες, τους δημότες να αρνούνται ή να αποθούν την υπόθεση της πανδημίας? Να ρωτήσω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, θεωρείτε ότι μέσα σε όλη αυτή την εξέλιξη της πανδημίας προηγήθηκε μία πρωτόγνωρη καραντίνα. Σιγά-σιγά η επιστημονική κοινότητα χάνει την αξιοπιστία της όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους πολίτες? Δεν αναφερόμαι στην αξιοπιστία της επιστημονικής κοινότητας, που ποτέ μου δεν κάνω τέτοια κριτική. Mm-hmm. Αναφέρομαι στην αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής τακτικής. Επικοινωνιακή είχαμε τακτική. Είχαμε τη χαρά εχθές με πάρα πολλούς Ευρωπαίους να συζητάμε τα θέματα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα τα μηνύματα, τα φοβικά που πολύ συχνά προηγούνται, ή ακόμη η γλώσσα η δικιά μας των επιστημόνων, που συχνά μένει μόνο στην ανάλυση της λίμωξης με διάφορους τρόπους, που συχνά αφήνει τον πολίτη, τον θεατή, όχι διάφορο, αλλά συχνά του προκαλεί το φόβο, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά, η επιθυμητή συμπεριφορά που ζητούν τα μέτρα να μην ακολουθείται. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται αυτή η ενημέρωση? Γιατί ο γιατρός θα συζητήσει και θα μεταφέρει την πληροφορία επιστημονικά. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κερδίσει και πάλι το ενδιαφέρον και βεβαίως την αυξημένη προσοχή των πολιτών, κύριε καθηγητά? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία για κάτι που αναζητώ πάρα πολύ συχνά μέσα στην καθημερινή μου πρακτική, αλλά και στην παιδαγωγική μου πρακτική. Όταν μιλάμε στους ανθρώπους, κύριε Δασκαλάκη, θα πρέπει να τους μιλάμε με όρους ενθάρρυνσης και προτροπής. Δεν είναι μόνο εύκολο να τους λέει ότι, ξέρεις, θα σε σκοτώσει ο κοροναϊός. Πρέπει να τους πούμε ότι ο κορονοϊός υπάρχει. Αλλά οι θάνατοι και ο μεγάλος αριθμός των επιπλοκών οφείλονται στο ότι η κοινωνία μας έχει πολλά πρόσωπα που δεν έχουν ρυθμίσει τα χρόνια τους νοσήματα. Mm-hmm. Έχει τη φτώχεια, έχει την κοινωνική απομόνωση. Ξέρετε, αυτή η ιστορία με τα ευάλωτα άτομα, που συχνά την ακούω μόνο με τη μια κατεύθυνση, δεν λέει όλη την αλήθεια. Πρέπει να πούμε ότι φυσικά ο κορονοϊός υπάρχει. Πρέπει να τον κάνουμε, αλλά συγχρόνως από την άλλη δεν θα τον κάνουμε ένοχο. Δηλαδή αυτή η ευθύνη, η ατομική ευθύνη ή η ευθύνη που πολύ συχνά μπορούμε να μεταφέρουμε σε δημοτικούς άρχοντες, στους οποίους δεν τους έχουμε δώσει την συνολική ή την έστω αποσπασματική συμμετοχή στη διαχείριση της κρίσης, νομίζω ότι προκαλεί τα αντίθετα αποτελέσματα. Ακόμη και οι όροι, κύριε Δασκαλάκη, και πρέπει να μιλήσουμε, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Βλέπετε ότι και οι όροι, ακόμη και στα αγγλικά, μιλάνε για κοινωνική αποστασιοποίηση. Καταλαβαίνω, και το μήνυμα το δικό μου είναι πραγματικά να κρατάμε όσο μπορούμε τις φυσικές αποστάσεις, αλλά χρειαζόμαστε όλο ένα και περισσότερο την κοινωνική διασύνδεση.
την κοινωνική συνοχή, άρα, την κοινωνική δικτύωση. Άρα, κύριε καθηγητά, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που ουσιαστικά μας λέτε είναι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας, θέτοντας όμως τις κόκκινες γραμμές που επιτάσσει πλέον αυτή η νέα πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να απολαύσει το θαλάσσιο μπάνιο του, μπορεί να πάει να απολαύσει το ποτό του ή το φαγητό του, όμως με μικρά, απλά, μυστικά, μικρές λεπτομέρειες μπορεί την ίδια στιγμή να θωρακίσει τον εαυτό του αλλά και τους ανθρώπους που είναι μαζί του. Ακριβώς. Όταν του μιλήσουμε, κύριε Δασκαλάκη, έτσι, όταν του πούμε την όλη αλήθεια, γιατί δεν λέμε όλη την αλήθεια για την πανδημία, και του πούμε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και εσύ έχεις ευθύνη απέναντι στα γεγονότα, αλλά θα του μιλήσουμε διαφορετικά. Δεν θα τον καταγγείλουμε. Δεν θα αρνηθούμε ή, όπως βλέπετε, τα μέσα ενημέρωσης χωρίζουν τους πολίτες της Ελλάδος σε ανθρώπους που είναι ευαισθητοποιημένοι και σε ανθρώπους που δεν είναι ευαισθητοποιημένοι. Όχι, όλοι είναι ευαισθητοποιημένοι, κύριε Δασκαλάκη. Έχει μεγάλη σημασία όμως πώς θα τους προσεγγίσουμε. Εσείς πιστεύετε ότι η Ελλάδα άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη τη συνήθειά της, τη συνήθεια των καπνιστών να καπνίζουν μπροστά στους άλλους? Πιστεύει κανένας ότι μόνο με μια άλλη γλώσσα, που είναι η γλώσσα της τιμωρίας ή της άρνησης ή της υπόδειξης της ενοχής, μπορεί να αλλάξει? Που σημαίνει το δικό μου, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι πρώτο πρόσωπο αλίμονο, αλλά το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω. Θα ήθελα να περάσω, αγαπητοί τηλεθεατές, πραγματικά ο κορονοϊός υπάρχει. Υπάρχει, αλλά σκοτώνει πραγματικά αυτό που η παγκόσμια κοινωνία δεν πρόσεξε τόσα πολλά χρόνια. Έκανε τους ανθρώπους απομονωμένους. Δεν φρόντισε τους ηλικιωμένους όπως έπρεπε. Δεν φρόντισε τα χρόνια νοσήματα να ρυθμιστούν στο βαθμό. Μας έκανε πραγματικά ξένους ο ένας από τον άλλον. Ελάτε να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον, πραγματικά. Όχι με φυσική απόσταση. Ελάτε να μιλήσουμε με λόγια αγάπης, ενσυναίσθησης, κοινωνικής συνοχής. Και αυτό πραγματικά, αυτή η ανάγνωση, σημαίνει πραγματικά σεβασμό στην απόσταση. Κύριε... σεβασμό στη χειραψία. Κύριε καθηγητά, πραγματικά στην εκτίμηση. Παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι δυστυχώς, αν δελτίο ειδήσεων, ο χρόνος είναι πολύ πιο περιορισμένος από ότι σε μία εκπομπή. Θα ήθελα να μου πείτε, με βάση την δική σας εκτίμηση, είστε ένας άνθρωπος που παρατηρεί τους αριθμούς. Ελπίζω πολύ γρήγορα να τα πούμε και για τη μελέτη αυτή που είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη, για να δούμε πώς έχει περάσει αυτή η πραγματικότητα, η νέα πραγματικότητα στο νησί. Τι είναι αυτό που θα θέτατε εσείς ως τη δική σας κόκκινη γραμμή, που θα έπρεπε πραγματικά να κινητοποιήσει άμεσα την πολιτεία? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμόσαστε από πολύ παλιά, κύριε Δασκαλάκη, και σε εσάς και στο κανάλι σας είχαμε μιλήσει. Η προσοχή πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή, ήταν και τότε στην ενδοχώρα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους πρέπει να προφυλάξουμε τα χωριά μας, τους ηλικιωμένους μας και την ενδοχώρα μας. Τα πανηγύρια, τα οποία πραγματικά αποτελούν μια πηγή διασποράς στην κοινότητα, θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε. Υπάρχουν σημαντικοί δήμαρχοι που έχουν πάρει σημαντικές ήδη αποφάσεις. Ήδη υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις και νομίζω ότι αύριο θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις προς αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε ακόμη τις κοινωνικές μας στάσεις. Η γάμη είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλίμονο αν αρνηθεί κανένα στο γάμο. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα του χαιρετισμού, το θέμα του εναγκαλισμού, το θέμα της μιας ουράς πολύ πιεστικής. Είναι τα πανηγύρια και είναι η γάμη. Δεν το λέω μόνο σαν κοινωνικές εκδηλώσεις. Το λέω γιατί όσο τίποτα άλλο πρέπει να προστατεύσουμε την Κρήτη, που έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ελπίζω ότι θα το ξαναπούμε. Η Κρήτη έχει πολλά μυστικά. Μάλιστα. Η Κρήτη μπορεί να παραμείνει, αλλά χρειάζεται να προσέξουμε αυτά τα σημεία που τώρα μπορούν να αποτελέσουν πύλες διασποράς του ιού στην κοινότητα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.